και τον Πρωθυπουργό. Ωστόσο, πέρα από τις αόριστες τριαβολογίες των Υπουργών, οι αριθμοί, όπως είπαν πολλοί, είναι αμήλικτοι και το νεοφιλελεύθερο πολιτικό σχέδιο συγκεκριμένο, δίνοντας πολλά στους λίγους και λίγα στους πολλούς. Πιο ειδικά φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έγιναν όλα όσα έπρεπε για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Αλλιώς δεν εξηγείται διαφορετικά πως πέραν του μέτρου των 2.000 ευρώ για κάθε παιδί, οι δαπάνες για την υγεία και την παιδεία παραμένουν ουσιαστικά καθυλωμένες, ενώ μειώνονται για την πρόνοια και την κοινωνική προστασία. Και ενδεικτικά αναφέρω ότι σε ένα σύνολο 1,2 δις θετικών μέτρων, η αύξηση των δαπανών για το κοινωνικό κράτος είναι της τάξης μόνο των 120 εκατομμυρίων, 10%. Τα υπόλοιπα κατευθύνονται στη μείωση της φορολογίας με τρόπο που ευνοεί την αποφορολόγηση της οικονομικής ελίτ και όχι των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων. Όσον αφορά στην παιδεία, η κυβέρνηση υπερθεματίζει για αύξηση της χρηματοδότησης. Η αρμόδια υπουργός κατανάλωσε τη θεσινή της ομιλία σε εξειδανικευμένες αριστολογίες, αποφεύγοντας να επικεντρωθεί στην πραγματικότητα των αριθμών, που καταδεικνύει πως ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης για την παιδεία αποτελεί σαφή δημοσιονομική υποχώρηση. Ακόμη και μετά την απόσχηση της έρευνας, η αύξηση είναι ανεμική, διαψεύδοντας τις όποιες προσδοκίες της μεταμνημονιακής εποχής και παραβλέποντας τις τεράστιες ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάγνωση των οικονομικών της παιδείας από το 2009 έως σήμερα φανερώνει τη μεγάλη οικονομική περιπέτεια της χώρας μας συνολικά. Έτσι, από το 2009 έως το 2015, οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 34%, ενώ το μεσοπρόθεσμο της κυβέρνησης Σαμαρά προέβλεπε μειώσεις κατά 1 δις. Το 2015 παραλάβαμε το εκπαιδευτικό σύστημα σε συνθήκες ασταθούς ισορροπίας, με κύρια στοιχεία την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση. Υπήρξαν κοπιώδεις προσπάθειες για να αποτραπούν τα συμφωνηθέντα με τους δανειστές, ενώ το 2016 και κατόπιν δώσαμε τη δυνατότητα να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της παιδείας κατά περίπου 200 εκατομμύρια το χρόνο. Και αυτό κυρίως αποτυπώθηκε στον τελευταίο προϋπολογισμό του 2019, όπου η αύξηση είναι της τάξης του 6,2%. Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε η δυνατότητα της δρομολόγησης 15.000 μόνιμων προσλήψεων μετά από 10 χρόνια αδιοριστίας, η μέρημνα για 2.000 θέσεις μελών ΔΕΠ και 5.200 νέων ερευνητών στα πανεπιστήμια, ενώ εγκαθαδρύθηκε και ο κανόνας του 1:1 στις αποχωρήσεις προσλήψεις για να επιταχυνθεί η κάλυψη των κενών. Ταυτόχρονα, σε αυτή τη φάση και καθώς εξελισσόταν η συγκρότηση του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, υπήρξαν και οικονομικές ενισχύσεις στα ιδρύματα με επιπρόσθετες επιχορηγήσεις για υποδομές και προσωπικό, ενώ στην ίδια κατεύθυνση στοχευμένα χρησιμοποιήθηκαν χρηματοδοτικά εργαλεία για κρίσιμους τομείς της εκπαίδευσης για να αναπτυχθούν σημαντικά προγράμματα στην ειδική αγωγή και στην επαγγελματική εκπαίδευση. Μπορεί κανείς να είναι ευχαριστημένος? Προφανώς όχι. Υπήρξε μόνο μια σταθεροποίηση και αρχική αναστροφή της εικόνας, αφού η στόχευση πρέπει και οφείλει να είναι στο 4% του ΑΕΠ, συγκλίνοντας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για το χρηματοδότηση της πολιτείας. Και ερχόμαστε τώρα πιο συγκεκριμένα στα του προϋπολογισμού της Νέας Δημοκρατίας για την παιδεία. Η δαπάνη της μισθοδοσίας παρουσιάζει μια αύξηση κατά 3,6%, με δεδομένο όμως ότι ο αριθμός του τακτικού προσωπικού παραμένει αμετάβλητος, προφανώς αυτή η αύξηση αποτυπώνει τις προβλεπόμενες μισθολογικές ωριμάνσεις και ίσως συμπληρωματικές ευνοϊκές παροχές των υπηρετούντων στα γραφεία των Υπουργών και των Γενικών Γραμματέων. Η αρμόδια υπουργός μας μίλησε χθες για νέες προσλήψεις που εγγράφονται στον κωδικό της τακτικής μισθοδοσίας, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα. Η εισηγητική έκθεση δεν περιγράφει τίποτε σχετικό και δεν αποσαφηνίζει και το χρονοδιάγραμμα. Πιο ειδικά, οι πιστώσεις του κωδικού 21 είναι αυξημένες μόνο κατά περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ για όλες τις βαθμίδες, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ανώτατη και ειδική αγωγή, που όπως είπα και πριν, οριακά καλύπτει τη μέση τάση των μισθολογικών οριμάνσεων και επομένως δεν αφήνει περιθώριο για τη μισθολογική κάλυψη των νέων προσλήψεων. Επιπλέον, η προβλεπόμενη δαπάνη 22 εκατομμυρίων ευρώ του περσινού προϋπολογισμού για την κάλυψη της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και των 4.500 προσλήψεων, αφού δεν ολοκληρώθηκε το 2009, χάθηκε ή μάλλον, για να είμαστε ακριβείς,
δόθηκε ως έκτακτη επιχορήγηση στα πανεπιστήμια, γιατί το ίδιο νούμερο προφανώς δεν μπορεί να είναι τυχαίο, τα 22 εκατομμύρια ευρώ, αφού δεν κατέστη εφικτό να υλοποιήσει το Υπουργείο αυτή ακριβώς τη δέσμευση. Από την άλλη μεριά, στις προσλήψεις με τον κωδικό 29, που είναι το τακτικό αποθεματικό, η σχετική δαπάνη είναι περίπου η μισή από αυτή του 2019 και επιπλέον η μέριμνα εξασφάλισης των κονδυλίων είναι γενικόλογη και εσκεμμένα ασαφής. Επομένως, ερωτούμε, παρά τη θετική εξαγγελία για τις 5.200 μόνιμες προσλήψεις στη γενική εκπαίδευση το 2020, πώς ακριβώς αυτό θα πραγματοποιηθεί, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, αφού δεν υπάρχει καμία σαφής καταγραφή στον προϋπολογισμό. Απ' την άλλη μεριά, έχουμε μείωση των λειτουργικών αναγκών κατά 338 εκατομμύρια ευρώ, μείωση κατά 36% των μεταβιβαστικών δαπανών, μείωση στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Όλα αυτά για να χρηματοδοτηθούν οι φοροελαφρύνσεις τις οποίες αναφέρθηκα, που σαφώς προδιαγράφει παρεμβάσεις περιοριστικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα στη διανομή των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων. Και βεβαίως προδιαγράφει με σαφήνεια τη μείωση των ζωτικών πιστώσεων για τη λειτουργία των σχολείων και των πανεπιστημίων. Την απόσυρση δηλαδή του κράτους από την υποχρέωση χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης, που διαμορφώνει συνθήκες όπου η δυτικοποίηση και τα δίδακτρα θα παρουσιάζονται ως η αναγκαία και σωτήρια επιλογή. Εξάλλου, αναφορικά με τα πανεπιστήμια, η μείωση της δημόσιας χρηματοδότησης ήδη έχει εξαγγελθεί με την επικείμενη αξιολόγηση και τη συγκρότηση της νέας κομματοκρατούμενης ΑΔΥΠ, η οποία θα κάνει τη δύσκολη δουλειά αντί της κυβέρνησης, αλλά για λογαριασμό της κυβέρνησης. Αυτή η αξιολόγηση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα οδηγήσει πολλά περιφερειακά τμήματα στο μαρασμό και στο κλείσιμο, στην εισαγωγή διδάκτρων, στην αναζήτηση πόρων εκτός του δημόσιου κορβανά, στην οργάνωση ακριβών μεταπτυχιακών και τελικά στη μεθόδευση της έμεσης ιδιωτικοποίησής τους. Είναι κάτι καινούριο? Όχι, έχει υλοποιηθεί στο παρελθόν. Βεβαίως, έχουμε παρόμοια τέτοια παραδείγματα, υπάρχει διεθνής εμπειρία και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα των Αγγλικών Πανεπιστημίων, όπου το 2010 οι συντηρητικοί μείωσαν τον προϋπολογισμό για τις ανάγκες διδασκαλίας κατά το 1/3, εξαναγκάζοντας τα πανεπιστήμια να εισαγάγουν δίδακτρα 9.000 λιρών και να μετατρέψουν τους φοιτητές σε πελάτες. Επειδή δεν μου φτάνει ο χρόνος, θα ήθελα άλλο ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Να πω δύο κουβέντες και παρακαλώ για το κομμάτι της έρευνας, που είναι τόσο κρίσιμο. Υπήρξε στους χρόνους τους δικούς μας και κάτω από δύσκολες συνθήκες διπλασιασμός των δαπανών για την έρευνα περίπου στο 1% του ΑΕΠ. Αντίθετα, μετά την μεταφορά της στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ο προϋπολογισμός της μειώνεται σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά του 2017, και ενώ είχε παραχθεί σημαντικότατο έργο με το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, που έδωσε την δυνατότητα σε νέους επιστήμονες να δημιουργήσουν δράσεις που ξεπέρασαν τα 300 εκατομμύρια, δημιουργήθηκαν 10.000 νέες θέσεις ποιοτικές εργασίας σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, ενισχύθηκαν οι ερευνητικές υποδομές με 463 εκατομμύρια και της καινοτομίας με 860 εκατομμύρια ευρώ, οδηγώντας την Ελλάδα, που είναι και το ζητούμενο, στη θέση 62 από τη θέση 80 στην καινοτομία. Επομένως, η αποκοπή της έρευνας από το Υπουργείο Παιδείας, η υπαγωγή της με την υποχρηματοδότηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι μια οπισθοδρομική πρωτοτυπία, δίχως καμιά διαβούλευση με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, που παραδίδει την ερευνητική δραστηριότητα στα ιδιωτικά συμφέροντα, υποβαθμίζει τη βασική έρευνα και θέτει σε σοβαρή αμφισβήτηση το μέλλον των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Επομένως, με βάση αυτά, καταψηφίζουμε συνολικά τον προϋπολογισμό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και πιο ειδικά για την παιδεία. Το δικό μας στρατηγικό σχέδιο βρίσκεται στον αντίποδα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που υλοποιεί η κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνεται την εκπαίδευση ως εμπόρευμα, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια σαν επιχειρήσεις, τους μαθητές και τους φοιτητές σαν πελάτες. Στην παιδεία εμπόρευμα της ελεύθερης αγοράς, ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθέτει την παιδεία αγαθό της ελεύθερης και διαβίου επιλογής. Η εκπαίδευση και η έρευνα που συντελείται στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα δημόσια ερευνητικά κέντρα της χώρας αποτελούν βασικό μοχλό για την ανάπτυξη της χώρας. Η αύξηση των δαπανών επομένως σε αυτούς τους τομείς, τουλάχιστον στο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί άμεση αναγκαιότητα και διεκδικητικό πλαίσιο πάλης στην πορεία της χώρας για την οριστική έξοδο από την οικονομική κρίση. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε, αναζητώντας συνοδοιπόρους και συμπαραστάτες στους μαθητές, στους φοιτητές, στους γονείς, στους εργαζόμενους, τους ερευνητές και τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.
γιατί για εμάς το κοινωνικό κράτος και τα δικαιώματα αποτελούν την καρδιά του οράματος και του πολιτικού μας προγράμματος. Σε αυτό θα αντιπαρατεθούν η προοδευτική και η συντηρητική αντίληψη για τον 21ο αιώνα και είμαστε πεπισμένοι πως ο κόσμος της εργασίας και η νέα γενιά θα κινητοποιηθούν για την αποτροπή των πολιτικών που εισηγείστε και που θα έχουν δυστυχώς ολέθρια αποτελέσματα για την πλατιά κοινωνική πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ και για την επόμενη. Ευχαριστούμε πολύ.